Η συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα πάει στα εκλογικά τμήματα. Είναι μια μέρα με ευνοϊκές συνθήκες και νομίζω και η νεολαία από το πρωί, ειδικά η νεολαία, έρχεται και να ψηφίσει για να εκφράσει κατά την άποψη με ένα βροντερό όχι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι όντως μια γιορτή της δημοκρατίας. Πριν από 40 χρόνια είχαμε την ευτυχία που ξαναεκφράσαμε τη γνώμη μας. Θεωρώ ότι οι θεσμοί αυτοί είναι γιορτή της δημοκρατίας. Παρόλες τις πιέσεις που δέχτηκε ο κόσμος στις τελευταίες ημέρες και την τρομοκρατία, ακόμα και την τελευταία ημέρα, θεωρώ ότι τον πείσμωσαν ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένα συντριπτικό όχι, ένα όχι στη χρεοκοπία, ένα όχι στη λιτότητα και ένα μεγάλο ναι σε μια αλλαγή πορείας της χώρας μας με ανάπτυξη σε ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι το δημοψήφισμα αυτό την επόμενη ημέρα θα δυναμώσει και την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα, την ελληνική κυβέρνηση, αλλά πρώτιστα την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει γίνει παρείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Με το όχι, το λαός βάζει ένα τέλος, ένα φρένο, ένα stop. Άρα τη Δευτέρα όλοι μαζί έχουμε ένα μεγάλο έργο να επιτελέσουμε, έτσι ώστε να μην ξαναπεράσουμε τα ίδια που περάσαμε εδώ και 5 χρόνια. Και τα οποία το πολιτικό παλιό προσωπικό το οποίο ήρθε για να μας βγάλει ξανά και να μας σώσει, εμφανίστηκε τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι ήταν όχι απλώς το κύκνιο άσμα όλου του παλιού πολιτικού συστήματος, αλλά είναι η ταφόπλακα και ένα νέο ξεκίνημα για την Ελλάδα.